Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού να παρουσιάζουμε θέματα θεομητορικά, τα οποία παίρνουμε από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Την προηγουμένη Παρασκευή, όπως ενθυμίστε, παρουσίασα εδώ μερικές ενδιαφέρουσες ερμηνευτικές θέσεις του Αγίου Νικοδήμου για την Παναγία μας, τις οποίες απλώς υπενθυμίζω. Ο Άγιος Νικόδημος, λοιπόν, ερμηνεύοντας ότι η Παναγία μας ταράχθηκε όταν ο άγγελος της είπε «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου», σημειώνει ότι δεν ταράχθηκε από την εμφάνιση του αγγέλου και στηριζόμενο σε ερμηνεία προηγουμένων πατέρων λέει πως δεν ταράχθηκε από την εμφάνιση του αγγέλου για δύο λόγους. Επρώτης, διότι η Παναγία μας ζώντας από ηλικίας 3 ετών μέσα στο ναό του Σολομώντος, αφού το έγιναν τα εισόδια της μέσα στο ναό, εκεί ετρέφεται υπό αγγέλων. Και επομένως είχε εμπειρία από επισκέψεις αγγέλων. Και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν ταράχθηκε ήταν ότι και η ίδια ήταν άγγελος και ζούσε ως άγγελος. Σημείωσα μάλιστα εδώ σήμερα από τα χαίρε που ακούσαμε σε μία από τις τάσεις που λέει «Χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα». Η Παναγία μας έδειξε εδώ όχι αγγελικά, υπεραγγελικά και περισσότερο αγνά και καθαρά από τους αγγέλους. Τιμιωτέρα των χερουβίν και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Είναι πιο αγνή και πιο καθαρή και από τους αγγέλους. Επομένως η ίδια ούσα άγγελος δεν ταράχθηκε από την εμφάνιση ενός αγγέλου. Ταράχθηκε, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, από τα λόγια που της είπε στη συνέχεια ότι θα γεννήσεις και θα ονομάσεις και τα λοιπά παιδί και θα έρθει Άγιο Πνεύμα και τα λοιπά. Και γι' αυτό ταράχθηκε, πώς θα γίνει αυτό. Και εξηγήσαμε σε προηγούμενο κήρυγμα τους λόγους αυτής της ταραχής. Το δεύτερο σημείο που έθιξε ο Άγιος Νικόδημος και το θέσαμε στο προηγούμενο κήρυγμα είναι ότι επειδή πολλοί πατέρες θεωρούν ότι ο λόγος για τον οποίο η Παναγία μας απόρρισε πώς θα γίνει αυτό, αφού εγώ άνδρα δεν ξέρω πώς εγώ θα γεννήσω, πώς μου λες. Εγώ δεν γνώρισα άνδρα, επί άνδρα ου γινώσκω, πώς έστε με τούτον επί άνδρα ου γινώσκω. Ερμηνεύουν οι Άγιοι και λένε ότι πιθανόν ο λόγος για τον οποίο η Παναγία μας είχε αυτήν την αντίρρηση, την απορία πώς θα γίνει αυτό, ήταν ότι φοβήθηκε μην πάθει ό,τι έπαθε η Εύα μέσα στον Παράδεισο και παρασύρθηκε από τον διάβολο. Και είναι πολύ σύνηθες μέσα στη γραμματεία μας την εκκλησιαστική η Παναγία μας να συνδέεται με την Εύα και να θεωρείται ως αυτή η οποία κατήργησε την κατάρα της Εύας. Η Εύα μας οδήγησε στην κατάρα με την παρακοή της, η Παναγία με την υπακοή της, ιδού η δούλη Κυρίου γέννη το όμοιος το ρήμα σου, η Παναγία μας κατήργησε αυτήν την κατάρα της Εύας και άνοιξε τον Παράδεισο. Και από της πλευράς αυτής γενικώς ξεχρέωσε το χρέος της Εύας. Είχε ένα χρέος η Εύα προς τον Θεό, διότι αμάρτησε, το χρέος αυτό της Εύας το ξεχρέωσε η Παναγία μας. Αλλά ο Άγιος Νικόδημος κάνει και μία ειδικότερη αναφορά στο θέμα αυτό του χρέους, όχι προς τον Θεό, αλλά ξεχρέωσε η Παναγία μας το χρέος προς τον άνδρα, προς τους άνδρες. Και εξηγήσαμε πώς η Παναγία μας θεωρεί ότι ξεχρεώθηκε το χρέος αυτό των γυναικών προς τους άνδρες. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι επειδή από την πλευρά του ανδρός, χωρίς να υπάρχει μεσολάβηση γυναικός, έγινε η πρώτη γυναίκα, την Εύα την έπλασε ο Θεός από την πλευρά του ανδρός, χωρίς να γεννηθεί από γυναίκα η Εύα. Τώρα λέει το ανταποδίδει η Παναγία μας και από αυτήν την ίδια χωρίς άνδρα, από μόνη γυναίκα, χωρίς την άνδρα αλλά εκ Πνεύματος Αγίου, γεννήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Επομένως ξεχρεώνει, γεννήθηκε ένας άνδρας
ξεχρεώνει προς τους άνδρες, προς το ανδρικό φύλο η Παναγία μας, γιατί και η ίδια χωρίς άνδρα γέννησε έναν άνδρα. Αυτά λοιπόν είπαμε την προηγουμένη φορά, την προηγουμένη Παρασκευή, τα συνοψίζω για να τη θυμηθούμε. Σήμερα θα δείξουμε ένα άλλο θέμα με βάση και πάλι τον Άγιο Νικόδημο, αφού κάνω στην αρχή μια γενική αναφορά στο θέμα αυτό. Ένα από τα βασικά θέματα λοιπόν το οποίο η Εκκλησία μας προβάλλει για το σεπτό πρόσωπο της Παναγίας μας είναι ώρα την χαρακτηρίζει ως Παναγία, ως κατά πάντα Αγία. Αυτό σημαίνει Παναγία, ότι σε όλα είναι Αγία. Μπροστά το Παναγία σημαίνει κατά πάντα είναι Αγία. Η Παναγία μας ανυμνείται στα χέρια ως Αγία Αγίων Μίζων. Είναι η μεγαλύτερη από όλους τους Αγίους. Δεν υπάρχει τίποτε το μεπτό στη ζωή της, στις σκέψεις της, στις επιθυμίες, στις πράξεις της, στις θελήσεις της, στα έργα της, στις κινήσεις και στην εμφάνισή της. Στο παρουσιαστικό της σε όλα. Είναι άψογη, είναι άμεμπτη, είναι άσπηλη, άσπηλη, αμόμητη. Όλα είναι άγια και όλα είναι αγνά στην Παναγία μας. Αγνίας θησάβρισμα, ακούσαμε στον κανόνα του Ιωσήφ, του υμνογράφου. Πού όμως οφείλεται αυτή η αγιότητα της Παναγίας μας? Μπορούμε άραγε εμείς οι άνθρωποι, οι απλοί πιστοί, να αποκτήσουμε αυτήν την αγιότητα? Και αν δεν μπορούμε και εμείς να γίνουμε Πανάγιοι, όπως έγινε η Παναγία Παναγία, αν δεν γίνουμε Παναγίες και Πανάγιοι, μπορούμε τουλάχιστον να γίνουμε Άγιοι ή να ακολουθήσουμε έναν δρόμο που οδηγεί προς την αγιότητα? Τι το εξαιρετικό είχε η Παναγία και κατόρθωσε και απέκτησε αυτήν την αγιότητα? Πού οφείλεται αυτή η αγιότητα της Παναγίας μας? Η Παναγία, ως γνωστόν, ήταν ένας άνθρωπος καθόλου όμοιος προς εμάς. Γεννήθηκε από ένα γεροντικό Άγιο ζευγάρι, τον Ιωακήμ και την Άννα, ως καρπός προσευχής. Σε μεγάλη ηλικία, όρημη, άτεκνη, ο Ιωακήμ και η Άννα παρακάλεσαν τον Θεό να τους χαρίσει ένα παιδί. Κάποια φορά μάλιστα λέγει η παράδοση ότι ο Ιωακήμ εξεδιώχθη από τους ιερείς μέσα από τον ναό του Σολομώντος, τον έδιωξαν διότι πήγε να προσφέρει δώρα. Επειδή στην Παλαιά Διαθήκη η ατεκνία, το να μην έχεις παιδιά, θεωρείται κατάρα, όνειδος, όποιος δεν είχε παιδιά θεωρείται όπως είναι από το Θεό καταραμένος και ατιμασμένος, πως δεν ήταν ευλογημένος από τον Θεό όποιος δεν είχε παιδιά στην Παλιά Διαθήκη. Δεν ισχύει αυτό βέβαια στην Καινή Διαθήκη, γιατί σημασία δεν έχουν τα παιδιά, έχουν οι πράξεις, έχουν τα πνευματικά παιδιά, τα πνευματικά γεννήματα σημασία. Επειδή λοιπόν έτσι πίστευαν στην Παλαιά Διαθήκη, ότι όποιος δεν έχει παιδιά δεν είναι ευλογημένος από τον Θεό, έδιωξαν οι ιερείς τον γέροντα Ιωακήμ από τον ναό και εκείνος με δάκρυα στα μάτια πήγε στην έρημο επί 40 ημέρες και παρακαλούσε και προσευχόταν θερμά στο Θεό εν προσευχή και νηστεία να του δώσει παιδί. Και το ίδιο έκαμε και η μητέρα της Παναγίας η Άννα στον κήπο, στο σπίτι της. Και ο Θεός άκουσε τις προσευχές των δύο γερόντων και τους χάρισε όχι απλώς ένα παιδί σαν όλα τα άλλα, σαν αυτά που γεννούμε όλοι εμείς, αλλά τους χάρισε εκείνο το παιδί από το οποίο επρόκειτο να λυτρωθεί ο κόσμος, να γεννηθεί ο λυτρωτής του κόσμου. Δεν υπάρχουν άλλοι γονείς οι οποίοι να έχουν το προνόμιο αυτό που είχαν οι Άγιοι Ιωακήμ και Άννα, να γεννήσουν μια κόρη, να αποκτήσουν ένα παιδί από το οποίο επρόκειτο να γεννηθεί ο Θεός. Μοναδικό προνόμιο. Ήταν λοιπόν καρπός προσευχής η γέννηση της Παναγίας μας. Κατά τα άλλο όμως η Παναγία ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος σαν όλους εμάς. Και κάνω αυτή την επισήμανση ότι η Παναγία προήλθε από συζυγία φυσιολογική δύο ανθρώπων, από ένωση σαρκική δύο ανθρώπων, του Ιωακήμ και της Άννας, θα λέγαμε από μία εμπαθή γέννηση, αφού στη συνάντηση ανδρός και γυναικός, όσο άγιοι κι αν είναι αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχει επιθυμία, υπάρχει ειδονή και υπάρχει ένας πόθος και ένα πάθος. «Ιδού γάρε να νομίες συνελήφθην και να μαρτίες εκείσεις έμε η μήτρ μου», λέγει ο Δαβίδ.
Η Παναγία λοιπόν γεννήθηκε από αυτήν την συνηθισμένη ανθρώπινη συνάντηση, από την σαρκική συνάντηση, από την συνηθισμένη συζυγία του Ιωακήμ και της Άννας, όπως γεννιόμαστε όλοι μας. Δεν είχε τίποτε διαφορετικό από όλους τους άλλους ανθρώπους από τις πλευράς αυτής. Ήταν μια φυσική γέννηση της Παναγίας μας. Και το τονίζουμε αυτό διότι δυστυχώς τον προπερασμένο αιώνα, στα μέσα του 19ου αιώνα, ο Πάπας διατύπωσε ένα δόγμα αντιπαραδοσιακό εναντίον αυτών που διδάσκει η Αγία Γραφή και η παράδοση της Εκκλησίας μας, το δόγμα της ασπήλου συλλήψεως της Θεοτόκου. Τι λέει το δόγμα αυτό? Το δόγμα αυτό λοιπόν, το οποίο διατύπωσε το 1854 ο Πάπας Πίος ο Ένατος, λέει ότι η Παναγία μας γεννήθηκε άσπηλη, αναμάρτητη, χωρίς το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Η διδασκαλία αυτή βέβαια για την άσπηλη σύλληψη, πως η Παναγία ήταν από τη φύση της αναμάρτητη, δεν στηρίζεται πουθενά, ούτε στην Αγία Γραφή, ούτε στη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας, και έχει επίσης πολλά τρωτά σημεία, από τα οποία σας λέω δύο τρωτά σημεία. Θα δούμε στη συνέχεια τι λέει ο Άγιος Νικόδημος για το θέμα αυτό. Ένα τρωτό σημείο αυτής της διδασκαλίας, ότι η Παναγία μας γεννήθηκε χωρίς το προπατορικό αμάρτημα, άσπηλη, από τη φύση της αναμάρτητη, είναι ότι προσβάλλει την μοναδικότητα της γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μόνο ο Χριστός γεννήθηκε αναμάρτητος, εκ Πνεύματος Αγίου. Είναι η μοναδική περίπτωση κατά την οποία δεν μεσολάβησε σάρκα και αίμα. Δεν υπήρξε σαρκική ένωση ανδρός και γυναικός. Εκ Πνεύματος Αγίου. Ο Χριστός μας γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία χωρίς συνάφη ανδρός. Δεν ήρθαν σε σαρκική ένωση η Παναγία με τον Ιωσήφ. Το Άγιο Πνεύμα επισκίασε την Παναγία και δι' Αγίου Πνεύματος γεννήθηκε ο Κύριος μας. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου από την Παρθένο Μαρία. Γι' αυτό και είναι αναμάρτητος, δεν κληρονόμησε το προπατορικό αμάρτημα, από τη φύση του ήταν αναμάρτητος, γιατί δεν μεταδόθηκε φυσικά η αμαρτία, δεν είχε πατέρα σαρκικό. Η Παναγία όμως δεν γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου, γεννήθηκε από γονείς φυσιολογικά, κανονικά, από τον Ιωακήμ και από την Άννα. Προσβάλλει επομένως η διδασκαλία αυτή την μοναδικότητα της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η μοναδική γέννηση η οποία έγινε εκ Πνεύματος Αγίου και είναι γι' αυτό άσπηλη, είναι η γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το δεύτερο στοιχείο για το οποίο αυτή η διδασκαλία δεν είναι ορθή, είναι ότι ουσιαστικώς αυτή η διδασκαλία δεν ανεβάζει, δεν εξυψώνει την Παναγία μας, αλλά αντίθετα την μειώνει την Παναγία μας. Πώς την μειώνει? Η Παναγία εξυψώνεται πολύ περισσότερο αν παρουσιαστεί ότι αυτά που κατόρθωσε, αυτή η αγιότητα και η αγνότητα που κατόρθωσε η Παναγία μας, δεν τα κατόρθωσε γιατί ήταν αναμάρτητη από τη φύση. Τα κατόρθωσε γιατί, ενώ ήταν άνθρωπος σαν εμάς, γεννήθηκε από φυσικούς γονείς, από τον Ιωακήμ και από την Άννα. Ενώ ήταν άνθρωπος καθόλου φυσιολογικός, είχε αυτήν την δική μας τη φύση, η οποία ρέπει προς την αμαρτία, κατόρθωσε εν τούτης να καλλιεργήσει τις αρετές με πολλή άσκηση, με προσευχή, με νηστείες, με εγκράτεια, με αγνότητα ιδιαιτέρως, με ταπείνωση, και να φτάσει στα ύψη αυτά της αγιότητος, συνεργώντας και κοπιάζοντας η ίδια σε τέτοια ύψη αγιότητος, ώστε να γίνει η αγαπημένη του Θεού. Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι ο Θεός ηράσθη του πνευματικού της κάλους. Ο Θεός ερωτεύτηκε το πνευματικό κάλος της Παναγίας μας. Γι' αυτό και ο Άγγελος την είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη, ευλογημένη εσύ ανάμεσα από όλες τις γυναίκες». Ο Θεός ερωτεύτηκε την Παναγία μας λόγω της μεγάλης αγιότητός της. Τώρα τι λέει για τα θέματα αυτά ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος σημειωτέων εκοιμήθη το 1809, το 1854 ο Πάπας έκανε την άσπηλη σύλληψη, χωρίς τότε να υπάρχει θέμα δόγματος αιρετικού. Εν τούτης ο Άγιος Νικόδημος, παρουσιάζοντας τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, μας λέει πως η Παναγία μας γεννήθηκε
με το προβατορικό αμάρτημα. Ερμηνεύοντας λοιπόν εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ένα τροπάριο από τον κανόνα της γεννήσεως των Χριστουγέννων του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ειδών ο κτίστης ο λίμενον των άνθρωπων χερσίν όν επίησε, κλίνας ουρανούς κατέρχεται, τούτον δε εκ παρθένου θείας αγνής όλων ουσιούτε αληθείας αρκωθείς ό,τι δε δόξαστε, λέει τα εξής. Το Άγιο Πνεύμα, λέει, εκαθάρισε την ψυχή της Παναγίας μας από την προπατορική αμαρτία και αγίασε και το σώμα της. Και είπα ότι το Άγιο Πνεύμα, λέει, ο Άγιος Νικόδημος, καθάρισε την ψυχή της Παρθένου από την προπατορική αμαρτία, καθότι η Θεοτόκος υπέκειτο εις την προπατορική αμαρτία έως εις των θείων Ευαγγελισμών. Μέχρι που να γίνει ο Ευαγγελισμός και να έλθει το Άγιο Πνεύμα να καθαρίσει την Παναγία μας, η Παναγία μας είχε και αυτή το προπατορικό αμάρτημα. Τότε γάρ ελευθερώθη από αυτήν δια της απελεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Καθαρίστηκε από το προπατορικό αμάρτημα όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα, όταν έγινε ο Ευαγγελισμός. Και έχει εδώ διάφορες θέσεις Αγίων Πατέρων, θα σας πω μόνον του Αγίου Άντου Δαμασκηνού που λέει «Μετά ούν τη συγκατάθεση της Αγίας Παρθένου», όταν η Παναγία μας είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητό μη κατά το ρήμα σου», «Πνεύμα Άγιον επήλθεν επ' αυτήν κατά του Κυρίου λόγων, καθαίρον αυτήν». Την καθάρισε τελείως. Η Παναγία μας ήταν καθαρή λόγω της προσωπικής της αγιότητος, αλλά ακόμα και αν κάποιες ελάχιστες ανθρώπινες ελλείψεις και αδυναμίες υπήρχαν, ήρθε η Παναγία μας, την καθάρισε ιδιαίτερα από το προπατορικό αμάρτημα και συγχρόνως, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, έκανε και κάτι άλλο, και δύναμην δεκτικήν της του λόγου θεότητος παρέχων, άμα δε και γεννητικήν. Την έκανε την Παναγία μας ικανή το Άγιο Πνεύμα να δεχθεί τον Θεό. Είναι φοβερό πράγμα ο αχώρητος Θεός που δεν χωράει πουθενά να χωρέσει μέσα στην κοιλιά μιας γυναίκας. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν έκανε την κοιλιά της Παναγίας μας δεκτικήν, καθαίρον αυτήν και δύναμην δεκτικήν της του Θεού λόγου θεότητος παρέχων, άμα δε και γεννητικήν. Και επίσης, σε ένα άλλο επίσης σημείο ο Άγιος Νικόδημος Ιωαννίτης λέει σχετικά, επειδή λοιπόν εγώ καθαρίστηκα, λέει η Παναγία, από την προπατορική αμαρτία δια της επελεύσεως και ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Νικόδημος λοιπόν χωρίς να έχει κατά νου το δόγμα του παπισμού διδάσκει ενωρίτερα ανύποπτος ότι η Παναγία μας επειδή γεννήθηκε φυσικά και όχι υπερφυσικά όπως ο Χριστός έφερε την προπατορική αμαρτία. Παρά τα αυτό όμως αυτό δεν σημαίνει πως η Παναγία μας καθαρίστηκε από προσωπικές αμαρτίες με την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Η Παναγία μας, όπως είπα, με τη δική της συμβολή, με την δική της προσπάθεια κατόρθωσε και πριν ακόμη έλθει το Άγιο Πνεύμα να την κάνει δεκτική της θεότητος του Υιού, κατόρθωσε η Παναγία μας μόνη της να φτάσει σε ύψη αγιότητα στα οποία δεν μπορούν ούτε οι άγγελοι να φτάσουν. Και θα σας πω εδώ μόνο λίγο δύο θέσεις, δύο-τρία λεπτά ακόμη, από το πώς ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης παρουσιάζει αυτήν την προσωπική αγιότητα της Παναγίας μας. Στα προσωπικά της θέματα η Παναγία μας και πριν από την έλευση του Αγίου Πνεύματος ήταν Παναγία, σε όλα Αγία. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να έρθει το Άγιο Πνεύμα για να γίνει Αγία, ήταν Αγία και πριν να έλθει το Άγιο Πνεύμα λόγω της προσωπικής της προσπαθίας. Λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι ο υμνογράφος ονόμασε την Παναγία μας Αγνή και τον ονομάζουμε όλοι Αγνή, άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, Αγνή Παρθένε. Τον ονόμασε ο υμνογράφος Αγνή διότι κατά τον Ιωάννη τον Ζωναρά, έναν θεολόγο και συγγραφέα σημαντικό, ήταν Παρθένος όχι μόνο κατά το σώμα, ήταν Παρθένος κατά το σώμα γιατί δεν γνώρισε άνδρα, ως μη γνούσα πήραν ανδρός, αλλά ήτο ακόμη Αγνή και καθαρά και κατά των λογισμών. Ακόμη και στις σκέψεις της η Παναγία μας ήταν αγνή και καθαρή. Χωρίς να δεχθεί καμία προσβολή λογισμού ρυπαρού στην Παναγία ψυχή της. Φανταστείτε ότι δεν δέχθηκε κανένα ρυπαρό λογισμό, ούτε και σκέψη ακόμη αμαρτωλή έκανε η Παναγία μας.
Και λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, πολλές γάρ γυναίκες είναι μεν παρθένοι κατά το σώμα, την παλαιότερα εποχή ιδιαίτερα, μέχρι να παντρευθούν, σχεδόν όλες οι γυναίκες ήταν παρθένες κατά το σώμα. Τώρα ξεπαρθενεύονται το χάλι αυτό που έχουμε. Αλλά ακόμη λέει και πολλές γυναίκες που είναι παρθένοι κατά το σώμα, δεν είναι όμως και αγνές κατά τον λογισμό, καθότι και αυτές δέχονται λογισμούς αισχρούς και ρυπαρούς στην ψυχή τους και στο νου και κάνουν συνδυασμούς και συγκαταθέσεις. Η κυρία Θεοτόκος όμως ήταν, λέει, και κατά τα δύο καθαρή και αμόλυντος, και κατά το σώμα και κατά την ψυχή, και κατά την πράξη και κατά το λογισμό. Και επίσης μας λέει πάλι εδώ ότι, όπως ερμηνεύει ο Ζωναράς, ότι παρθένη πολλέ γεγόνασι και εισί, αλουδεμία αυτόν κληθεί η αμόλυντος. Παρθένες υπάρχουν πολλές, όπως είπα πριν από το γάμο, παλαιότερα όλες οι γυναίκες. Αλλά καμία από αυτές δεν μπορεί να κληθεί αμόλυντος. Γιατί, άσπηλε αμόλυντε, γιατί δεν μπορεί ακόμη και παρθένος να είναι κατά το σώμα, γιατί δεν μπορεί μία γυναίκα και ένας άνδρας να κληθεί αμόλυντος. Ότι καν την κατενέργειαν διαφύγω στην αμαρτίαν, αν αποφύγουν την αμαρτία την σαρκική, την κατενέργεια, την πράξη την σαρκική, αλλά την κατά νουν ουκ αν της δίνετο διαφεύξαστε. Αλλά μέσα στο μυαλό όμως δεν μπορεί κανένας να διαφύγει τον λογισμό, την πράξη την σαρκική, ακόμη και να αποφύγει τη σαρκική μίξη. Η γάρ των λογισμών προσβολεί ουκ εφημίν. Διότι το να μας προσβάλλουν οι λογισμοί δεν εξαρτάται από εμάς. Ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος φέρνει λογισμούς. Η γάρ των λογισμών προσβολεί ουκ εφημίν. Δεν εξαρτάται από εμάς αν θα μας έρχονται ρυπαροί λογισμοί. Αυτά τα κάνει ο διάβολος. Προσβαλουσών δε των ακαθάρτων ενιών προσπαλέει ταύτες ο νους. Όταν λοιπόν μας προσβάλλει ο διάβολος με διάφορες σκέψεις, ο νους μας παλεύει. Προσπαλέει ο νους. Και ή μένει ορθή νικήσει κρίσης, απορραπίζεται το ενθύμιον. Ή δε μη, η συγκατάθεση είναι εξολισθένει ο λογισμός. Και αν η κρίση κυριαρχήσε, φεύγει αυτός ο κακός λογισμός και δεν φτάνουμε στην πράξη. Η δε του Κυρίου Μήτυρ, μη δε κατά τον νουν μολυνθήνε ποτέ, πιστεύετε. Η Παναγία μας όμως δεν μολύνθηκε ποτέ ούτε στο νου. Ούτε στο νου της πέρασε ποτέ της Παναγίας μας τέτοια πράξης μισαρή. Διό και αμόλυντος κέκλειται. Γι' αυτό και η Παναγία μας ονομάζεται αμόλυντος. Και επίσης και σε άλλο σημείο λέγονται τα ίδια, ήταν παρθένο σώμα και ψυχή. Και επίσης εδώ από τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά και από τον Άγιο το Δαμασκηνό υπάρχει ένα πολύ ωραίο κείμενο και με αυτό τελειώνω. Και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο δικός μας ο Άγιος Θεσσαλονικεύς, λέει: Αγία μεν γάρι εσύ φυσίκια και χαριτωμένη. Εσύ είσαι Αγία και χαριτωμένη, της λέει ο Άγγελος. Αφού λοιπόν είσαι Αγία και χαριτωμένη, λέει, γιατί ο Άγγελος είπε ότι θα έρθει Άγιο Πνεύμα, τι χρειάζεσαι το Άγιο Πνεύμα, αφού και στη ζωή σας προσωπικά είσαι Αγία και χαριτωμένη, γιατί χρειαζόταν να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Και λέει ο Άγιος Γρηγόρας Παλαμάς, Πνεύμα δε πάλι ον Άγιον επελεύσετε επί σε διαγιασμού προσθήκης υψηλωτέρας ετοιμάζων και προκαταρτίζων την ενσύ θεουργίαν. Το Άγιο Πνεύμα πρόσθεσε αγιασμό. Είχε αγιασμό η Παναγία μας, αλλά το Άγιο Πνεύμα πρόσθεσε αγιασμό. Ήταν Άγια λόγω της προσωπικής της αγιότητος, αλλά ήρθε το Άγιο Πνεύμα και πρόσθεσε αγιασμό. Και δύναμης υψίστου επισκιάσεση, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για να την κάνει δεκτική στο μεγάλο αυτό θαύμα, να χωρίσει τον αχώρητο Θεό. Εμείς, όπως και στην αρχή είπα, είναι δύσκολο να μείνουμε αμόλυντοι. Ακόμη και όσοι είναι παρθένοι και όσες είναι παρθένες. Και αν δεν μπορούμε να γίνουμε πανάγιοι, τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε έναν δρόμο αγιότητος και να αποφεύγουμε τις προσβολές των λογισμών των πονηρών και προπαντός αυτούς τους λογισμούς τους πονηρούς να μην τους κάνουμε πράξη για να μην φεύγει η χάρις του Θεού. Αμήν.